Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα, Θεσσαλονίκη. Σας βρίσκουμε, ξέρετε, στα Τρίκαλα. Ήμουν και στην ιατρική σχολή, ναι, και έκανα και ειδικότητα στο ΑΧΕΠΑ. Άρα αγαπάτε την πόλη μας. Πάρα πολύ. Άρα έχετε και άποψη, βέβαια, για το ΑΧΕΠΑ και κατά πόσο έχει βελτιωθεί ή όχι όσο περνούν τα χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Βελτιώθηκε. Τελευταία φορά που ήρθατε στο ΑΧΕΠΑ πότε ήτανε? Γιατί καταγγέλουν εκεί οι εργαζόμενοι υποστελέχωση, αναμονές, τα γνωστά, ό,τι υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έχω 3 χρόνια να έρθω στο ΑΧΕΠΑ, που το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί εκεί έκανα την ειδικότητα της ειδικής παθολογίας. Νομίζω ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για το ΑΧΕΠΑ, για όλα τα νοσοκομεία, λέτε. Μεγάλα νοσοκομεία όπως το ΑΧΕΠΑ. Αυτό φαίνεται να είναι συνταρακτικό, γιατί θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα αποτελεσματικό και ποιοτικό σύστημα υγείας όταν λύσουμε τέτοια ζητήματα στελέχωσης. Αυτά πώς θα μπορούσαμε να τα λύσουμε, επειδή είστε και γιατρός και επειδή έχετε περάσει και από δημόσια νοσοκομεία, πώς μπορεί να γίνει? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αν αναλάβει μια κυβέρνηση γενναίες αποφάσεις, και κατά πόσο είναι εύκολο αυτό και γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα? Ή μπορούμε εδώ λοιπόν να έχουμε μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα? Μέχρι το καλοκαίρι το 2018 οι δυνατότητες μας για να κάνουμε πολύ αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην υγεία ήταν πολύ μικρές. Γιατί υπήρχε ο περιορισμός των προσλήψεων στο 1:5, που δεν έδινε τη δυνατότητα και σε εμάς που αποφασίσαμε να κάνουμε 1:1 και να καλύψουμε με ένα πιο γενναίο πρόγραμμα προσλήψεων και να συμβάλλουμε και στον εξοπλισμό των νοσοκομείων μας, να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ποιοτικό σύστημα υγείας. Το ζήτημα της νέας εποχής είναι να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή το 5% του ΑΕΠ για την υγεία, για να φτάσει στο 7% που είναι ο μέσος κοινοτικός όρος, θα πρέπει να παρεμβληθούν προσπάθειες που και στον κρατικό προϋπολογισμό το 2020 να έχουν αντανάκλαση, και από την άλλη πλευρά στο σχεδιασμό των προσλήψεων να έχουν άμεσα αποτελέσματα από φέτος. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα 10.000 προσλήψεων, οι 2,5 για το 2019. Δυστυχώς ακυρώθηκαν για το 2019. Ο κύριος Κεκίλιας ανακοινώνει ότι το 2020 θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Πρέπει λοιπόν με άλλους αριθμούς να πάμε να καλύψουμε τις ανάγκες στην υγεία. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, για το θέμα της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο κομμάτι της υγείας στα νοσοκομεία, είστε αντίθετος κι εσείς? Η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα υγείας, το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε, καθώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο και αν προσπαθούμε να κάνουμε ένα ποιοτικό σύστημα υγείας, θα έχουμε κενά τα οποία αναπτύσσουν τον ιδιωτικό τομέα, και εκεί πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Μάλιστα. Όχι με τη μορφή της σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα που θέλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, γιατί αυτό σημαίνει ότι κυρίως έχουν το μάτι οι διάφοροι επιχειρηματίες να μπουν στην υψηλή τεχνολογία και να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό δημόσιων νοσοκομείων για να βγάλουν κέρδη. Το ζήτημα είναι ο ιδιωτικός τομέας να χρησιμοποιείται στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που χρειάζεται εκεί άμεσα η νέα κυβέρνηση να προχωρήσει, και με οικογενειακούς γιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους γενικής ιατρικής και με γιατρούς ειδικοτήτων. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ μια και το αναφέραμε νωρίτερα, έμπαιναν μέσα 1-2 ιδιώτες και το εξόπλιζαν και λειτουργούσαν μαζί με το κράτος, θα ήταν κακό? Δεν στερούμαστε εξοπλισμού. Πριν από λίγο καιρό, καταρχήν, πριν από λίγα χρόνια, στερούμασταν γάζες, όχι εξοπλισμού. Δεν είχαμε γάζες. Έχει σταματήσει αυτό το πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το υγειονομικό υλικό με βάση τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων που αυξήθηκαν δεν λείπει. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Το ζήτημα της στελέχωσης,
Γιατί εκεί έχουμε και το πρόβλημα των νέων γιατρών, των νέων παιδιών που σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Γιατί η μισθή εδώ πέρα είναι της πείνας στα νοσοκομεία και στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα. Και την ίδια ώρα οι Έλληνες επιστήμονες, εγώ έκανα ένα ρεπορτάζ πρόσφατα για την Βρετανία, στελεχώνουν ξένα νοσοκομεία. Καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις και πληρώνονται φυσικά για την αξία τους. Και θεωρούν ότι είναι υψηλών προδιαγραφών. Να σας πω ότι τους Έλληνες γιατρούς στη Γερμανία τους έχουν ως το καλύτερο ιατρικό δυναμικό τους. Ναι. Μάλιστα. Αν σας ρωτήσουμε τώρα λίγο κάτι, να πάμε στα της επικαιρότητας, κύριε Παπαδόπουλε. Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας αύριο θα βρίσκεται στα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Είναι στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος, στο άνοιγμα προς την κεντροαριστερά. Ανασυγκρότησης μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε μαζικό, λαϊκό, συμμετοχικό κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, της αριστεράς του 21ου αιώνα, που πρέπει και σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησης των μελών να χρησιμοποιεί, αλλά να έχουμε και νέα μέλη σε νέες οργανώσεις, βάσεις. Εσείς... Και να είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα που ρωτά τα μέλη σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της πορείας μας. Γιατί δεν έγινε αυτό μέχρι σήμερα? Έπρεπε δηλαδή να έρθει η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει κάτι τέτοιο? Προφανώς οι κυβερνητικές ανάγκες δεν έδωσαν τη δυνατότητα στο κόμμα, μια και αποστηρίχθηκε και από πολλά δοκιμασμένα στελέχη, τα οποία έγιναν υπουργοί, γενικοί γραμματείς ή αξιοποιήθηκαν σε άλλες θέσεις. Και τώρα έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ως ένα κόμμα το οποίο είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει πάρει 31,5% και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της για αυτή την πορεία της ανασυγκρότησης. Τώρα πλέον δηλαδή έχετε εμπειρία επειδή διατελέσατε και κυβέρνηση? Ναι, βέβαια, βέβαια. Και μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η εμπειρία και στις ελλείψεις που είχαμε. Ξέρετε ότι κάνουμε και μια τελείωση από τη μισή της πορείας μας. Την κουβεντιάζουμε σιγά σιγά εν ώψη του συνεδρίου. Έχει γίνει αυτή η αυτοκριτική, κύριε Παπαδόπουλε? Θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ακριβώς. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Η αυτοκριτική από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από πρώην υπουργούς. Έχετε μιλήσει και στο παρελθόν για υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτή την αυτοκριτική τους. Και το τι έφταξε έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει τις εκλογές και να έρθει δεύτερο κόμμα. Σήμερα έχει γίνει αυτή η αυτοκριτική? Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση? Σας έχουν δώσει απαντήσεις εσάς ως έναν απλό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι οποίοι κατήχαν υπουργικά θόκα και θέσεις τα περασμένα χρόνια? Έτσι. Και να μας πείτε λίγο και αυτή τι ελλείψεις είχατε. Αυτή η δύσκολη είχατε. Συζήτηση, και τη λέω δύσκολη γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι είναι πολύ εύκολο να κάνεις κριτική και δύσκολο να κάνεις αυτοκριτική ή να δέχεσαι κριτική, θα γίνει όμως αφού παρουσιαστούν οι θέσεις προς το συνέδριο που θα έχουν και την αποτίμηση συνολικά της πορείας μας. Εκεί ελπίζω και οι υπουργοί μας και άλλα στελέχη τα οποία είχαν κρίσιμες θέσεις να τολμήσουν να κάνουν αυτοκριτική, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας που μιλάει και για δικές του παραλήψεις και για δικά του λάθη, ακόμη και για τις αυταπάτες που είχε σε μερικές κρίσιμες στιγμές. Μάλιστα, αυτές οι αυταπάτες ήταν έλλειψη εμπειρίας ή ήταν επιρροές στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ? Ή ιδεολογία ενδεχομένως. Ήταν οι μεγαλύτερες προσδοκίες που είχαμε. Περιμέναμε το 2015 ως νέα κυβέρνηση να μπορούμε με την συνεργασία και της Ενωμένης Ευρώπης να λύσουμε ζητήματα μιας υπερχρεωμένης χώρας. Αλλά συναντήσαμε τείχο. Ήθελαν από εμάς να συνεχίσουμε την πέμπτη αξιολόγηση της κυβέρνησης Σαμαρά. Ζητούσαν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε και γι' αυτό το πρώτο εξάμηνο σημαδεύτηκε από αυτή τη σύγκρουση με την πραγματική εικόνα της ευρωπαϊκής νομεκλατούρας, της ευρωπαϊκής κυρία Παπαδόπουλε, και εσείς τους προκαλέσατε όμως, τους στείλατε το βαρουφάκι εκεί πέρα, προκαλέσατε κι εσείς με την επιλογή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα, εάν θέλεις... θα συζητήσουμε. Ορίστε. Και γι' αυτά θα συζητήσουμε. Δεν θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας η άποψη πριν φτάσουμε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εσείς θέλατε αυτή τη συνεργασία... Δεν έχω πει έγκαιρα εγώ.
Την έχω πει από το Μάιο του 2015. Αλλά δεν εισακουστήκατε? Νομίζω ότι στην πορεία έρχονταν η γνώση για το τι σηματοδοτούσε αυτή η πορεία σύγκρουσης με τα κοινοτικά όργανα, και στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής 13 και 14 Ιούλιο του 2015 ο Αλέξης Τσίπρας έκφρασε αυτό στο οποίο είχαμε καταλήξει, δηλαδή το ότι έπρεπε να κάνουμε και θυσίες για να παραμείνουμε στην Ενωμένη Ευρώπη. Ότι... Άρα ο κύριος Βαρουφάκης είναι θυσία, δεν είναι λάθος, κύριε Παπαδόπουλε? Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι θυσία, δεν είναι λάθος? Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν μια αυταπάτη μας, ότι θα μπορούσε ένας οικονομολόγος ο οποίος ήταν με υψηλές περγαμηνές να μπορέσει να είναι ταυτόχρονα υπουργός οικονομικών στη πιο δύσκολη φάση της πορείας μας. Γιατί είναι άλλο πράγμα να τους έχεις αυτούς τους οικονομολόγους ως συμβούλους και άλλο πράγμα να συμβάλλουν εκπροσωπώντας την κυβέρνηση σε κρίσιμες στιγμές. Εσείς πάντως εκείνη την περίοδο, από ό,τι καταλάβαμε, χτυπούσατε το καμπανάκι, και φαντάζομαι μαζί με εσάς και άλλοι, ενδεχομένως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάλλον δεν ακουγόσασταν. Και επιβεβαιωθήκατε στην πορεία. Ο Γιάννης Δραγασάκης είχε κάνει και αυτός πολύ έγκαιρα τις σημάσεις και πολλά άλλα στελέχη μας. Ναι. Το θέμα είναι ότι την κρίσιμη στιγμή υπήρξαν τα ισχυρά αντανακλαστικά στον ηγέτη μας, που ήταν πρωθυπουργός τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, και κατόρθωσε να κάνει κατάληξη αυτό στο οποίο τελικά συμφωνούμε εμείς που είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ του 21ου αιώνα, δηλαδή ότι το κόμμα μας είναι ευρωπαϊκού προσανατολισμού, θέλει να αλλάξει τους συσχετισμούς στην Ενωμένη Ευρώπη, δεν θέλει να φύγει η Ελλάδα από την Ενωμένη Ευρώπη, δεν είχαμε εμείς αυταπάτες για τη δραχμή. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, κύριε Παπαδόπουλε. Όλα αυτά τα συζητάτε βέβαια εκεί στις συναντήσεις που κάνετε στο δρόμο προς το συνέδριο. Υπάρχει και ένα ζήτημα με τους Πασόκους, οι οποίοι ήρθανε στο ΣΥΡΙΖΑ και έρχονται στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Είδαμε ένα πρώτο κύμα πολλών στελεχών, πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην πολύ μεγάλη αυτή επιτροπή που κάνατε πριν δύο εβδομάδες την σύσκεψή της. Είδαμε και ένα δεύτερο κύμα προσχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη εβδομάδα. Ποια είναι η δική σας η άποψη? Υπάρχει φόβος να πασοκοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς από ποια από τις δύο πλευρές της Κουμουνδούρου είστε, σε αυτούς που τους θέλουν ή σε αυτούς που δεν τους θέλουν? Νομίζω ότι την διεύρυνσή μας και με στελέχη τα οποία πέρασαν από τη Σοσιαλδημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από την Κεντροαριστερά, τι θέλουμε? Θέλουμε να γνωρίζουν όμως και οι ίδιοι ότι έρχονται σε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου το είπε πάρα πολύ καλά αυτό στην τελευταία συνάντηση που είχαμε για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τιμάμε την αριστερά την οποία εκπροσωπείται και ερχόμαστε να συμβάλλουμε. Δεν ερχόμαστε να αλώσουμε το χώρο. Εσείς τι φοβάστε δηλαδή? Δεν κινδυνεύουμε να γίνουμε Πασόκ στη θέση του Πασόκ. Έχουμε ισχυρά αντισώματα. Ναι, βέβαια το Πασόκ έφτασε να πάρει και 44%. Δεν είναι, εποχές. Δεν είναι κακό αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Με άλλα συνθήματα όμως, γιατί το Πασόκ, για να είμαστε ειλικρινείς, αλωτριώθηκε στην πορεία. Δεν αλωτριώθηκε όταν πήρε το 48%. Αλωτριώθηκε όταν έκανε τις πελατειακές σχέσεις, όταν στελέχη του αξιοποίησαν την εξουσία για να κάνουν παιχνίδια. Άρα αυτό είναι το μήνυμά σας, γιατί λέτε να γνωρίζουν ότι έρχονται σε ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Επί της ουσίας εσείς τι φοβάστε? Τι θα μπορούσε να μπερδέψουν? Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην αλωτριωθούμε. Δηλαδή, επειδή είμαστε ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλουμε να είμαστε και είμαστε ο ισχυρός πυρήνας της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης των προοδευτικών δυνάμεων, να μην μπολιαστούμε με την αξιοποίηση της εξουσίας. Κύριε Παπαδόπουλε. Να μην μπούμε στους πειρασμούς της εξουσίας.
Πριν από, μισό λίγο. Λεπτά, ναι. Συγγνώμη, τι να μην πείτε στον πειρασμό της εξουσίας, έχετε κυβερνήσει. Δηλαδή, τι θα σας κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περισσότερο? Κυρίως το πρόβλημα είναι οι πελατειακές σχέσεις. Δεν είχατε εσείς. Με τους ψηφοφόρους. Συγγνώμη, δεν είχε μόνο το ΠΑΣΟΚ πελατειακές σχέσεις. Αν μου επιτρέπετε, έχουν όλα τα κόμματα που έχουν περάσει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατηγορηθεί. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε πελατειακές σχέσεις. Ωραία, να ρωτήσω θέλουμε λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Θέλουμε να εκπροσωπούμε αυθεντικά την κοινωνία του 90%. Άρα οι επιλογές που έγιναν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με κολλητούς, με φίλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε διάφορα αξιώματα, ήταν λάθος, κύριε Παπαδόπουλε? Όταν συνέβαινε αυτό που λέτε, προφανώς ήταν μεγάλο λάθος. Μάλιστα. Αλλά για να το κάνουμε αυτό συγκεκριμένο, θα πρέπει να το δούμε σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές. Για παράδειγμα, μας κατηγορούν για το τι έγινε με την τοποθέτηση του νέου του διοικητή τότε στο νοσοκομείο Σαντορίνης. Και λένε έχουν βουλκανιζατέρ. Είναι αδικία, γιατί πρόκειται για έναν επιστήμονα ο οποίος ήταν άνεργος και στο μεσοδιάστημα στο οποίο παρήχε διάφορες υπηρεσίες ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να εργάζεται. Δεν σας κατηγόρησα μόνο για αυτόν, κύριε Παπαδόπουλε, και για τον κύριο Καρανίκα σας κατηγόρησαν. Για την 24χρονη την Άντια Ρούμπου, η οποία χωρίς πτυχίο είχε διοριστεί ως σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πάρα πολλά. Και μάλιστα τότε, επειδή είχε γίνει λόγος για παχυλούς μισθούς, είχατε πει ότι η κοπέλα παίρνει 700 ευρώ. Δεν είναι κακό, αλλά ξέρετε. Να καταλήξουμε ότι πρέπει να διδασκόμαστε όλοι από τα λάθη μιας περίοδου που η Ελλάδα θα πρέπει πια να αξιοποιήσει τη νέα εποχή στην οποία είμαστε, την ανάκαμψη της οικονομίας μας, την αντανάκλαση που πρέπει να έχει αυτή για να ζούμε καλύτερα και κυρίως τα στρώματα τα οποία υπέστησαν τα μεγάλα βάρη των μνημονίων. Βλέπω ότι πρέπει θετικά να λειτουργήσουμε. Στο ναι. Πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν, αν επανεκλεγείτε, αν έρθετε ξανά στην εξουσία, δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ρουσφέτια σε γνωστούς φίλους ή συγγενείς? Θα κάνουμε κάθε τι ώστε να μην υπάρχουν αυτά και η νέα προοδευτική διακυβέρνηση να έχει τις απαιτήσεις των νέων δυνατοτήτων για την Ελλάδα και μιας χώρας που έχει μεγάλες δυσκολίες. Κύριε Παπαδόπουλε, την επιθετικότητα της Τουρκίας. Βλέπετε τις συμμαχίες που πρέπει να κάνουμε στο επίπεδο της Ενωμένης Ευρώπης. Πείτε μου λίγο, φοβάστε εσείς θερμό επεισόδιο με την Τουρκία προσωπικά? Κανείς δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος όταν έχει να αντιμετωπίσει έναν τυχοδιοκτισμό, έναν σουλτάνο από την άλλη πλευρά που χρησιμοποιεί ζητήματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό δεν λέω ότι φοβάμαι. Αλλά δεν μπορεί κανένας ανησυχείτε, να δηλαδή καθησυχάσει, ναι, ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι από αυτή την τουρκική προκλητική επιθετικότητα. Ναι. Μάλιστα. Πάμε λιγάκι για να κλείσουμε και στο θέμα λιγάκι της αστυνόμευσης. Είδαμε και στις πορείες, ανταλλάξατε πειρά με την Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το θέμα των χειρισμών. Τι πιστεύετε, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί μια ακροδεξιά πολιτική για την καταστολή των Μπαχαλάκηδων? Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει τον κύριο Χρυσοχοίδη ως Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και ο οποίος θεωρεί ότι είναι δοκιμασία του να δείξει μια σκληράδα, γιατί προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Κεντροαριστερό. Νομίζω λοιπόν ότι ορισμένες υπερβολές που γίνονται επειδή ο νέος Υπουργός θέλει να αφομοιωθεί στον χώρο της δεξιάς. Θέλει δηλαδή να είναι από κέντρο αριστερός, να γίνει δεξιός? Αυτή την ερμηνεία δίνω εγώ. Γιατί ακροδεξιός, για την ακρίβεια. Ότι είναι ευφυής άνθρωπος. Ναι. Έχει δοκιμαστεί σε δύσκολα ζητήματα, αλλά μπαίνει στον πειρασμό μιας βίας, η οποία δεν αντιστοιχεί με τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα. Ούτε στο οικονομικό πανεπιστήμιο έπρεπε να ασκηθεί τέτοια βία εναντίον φοιτητών που απλά ήθελαν να συνεδριάσουν, να κάνουν γενική συνέλευση. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο
πώς να το πω, βοηθάει την, την ακροδεξιά. Είναι, δηλαδή τάσεται στην ακροδεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει πανσπερμία. Διαφορετικά μηνύματα, για παράδειγμα, στέλνει η Ντόρα Μπακογιάννη και για δύσκολα ζητήματα και της εξωτερικής μας πολιτικής και της Συμφωνίας των Πρεσπών και για άλλα δύσκολα ζητήματα, και διαφορετικά μηνύματα στέλνει ο Βορύδης ή ο Γεωργιάδης. Να, εσείς, ας πούμε, με αυτά που λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι σας αρέσουν αυτά που λέει? Θα μπορούσαμε να συζητάμε στα πλαίσια μιας συνεννόησης για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Δεν βρίσκω το λόγο να μην συνεννοούμαστε. Κύριε Παπαδόπουλε, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Το Σαββατοκύριακο διαβάσαμε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας σκέφτεται να προτείνει για τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Γιώργο Παπανδρέου. Και θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς συμφωνείτε με μια τέτοια επιλογή και αν όντως είναι βάσιμο αυτά τα σενάρια. Κάτι τέτοιο θα τίναζε την μπάγκα. Τι εννοείτε? Δεν το έχω ακούσει ως σοβαρό αυτό το σενάριο. Γιατί ακούω διάφορα, διάφορα άλλα. Αλλά νομίζω ότι αν υπήρχε μια τέτοια σκέψη, θα έπρεπε να συζητηθεί έγκαιρα με τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας να μπορεί πραγματικά να αντέχει στα μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι μπροστά στην Ελλάδα του σήμερα. Άρα ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ή πιστεύετε ότι... Να το συζητήσουμε έγκαιρα, αν καταλήξει. Ή θα πρέπει να μην εφηβιάσει δηλαδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν συμφωνείτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι όλοι. Κάποια περίοδο επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συζητούσαν για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας ο πατριώτης μου ο Φώτης Κουβέλης. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι και τέτοια σενάρια τώρα για τον Γιώργο Παπανδρέου διοχετεύονται επίτηδες για να σκορπίζουν μια σύγχυση. Άρα διαφωνείτε με το πρόσωπο του κ. Παπανδρέου, εσείς προσωπικά? Δεν διαφωνώ καθόλου. Λέω όμως ότι αν λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις, πρέπει πρώτα να ενοποιούν την παράταξη που το προτείνει. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει να συζητηθεί πρώτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρότεινε για παράδειγμα να παραμείνει ο κ. Παυλόπουλος. Θα πρέπει δηλαδή να συζητηθεί πρώτο στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να κάτσουν σε ένα τραπέζι Μητσοτάκης με Τσίπρα για να τα συζητήσουν. Μάλιστα. Εμείς πάντως κρίνουμε ότι ο κ. Παυλόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας και προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να, μάλιστα. Δεν κύριε έχει γενική αποδοχή από όλη την Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά. Από εμάς έχει αποδοχή ο Προκόπης Παυλόπουλος. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.